θα είναι επιπτώσεις από το PSI, αν γίνεται το χρέος βιώσιμο και αν αυτή η διαδικασία οδηγεί στην έξοδο από την κρίση ή μας βάζει σε κάποια πολλά χρόνια επιπλέον δυσκολιών. Θεωρώ καταρχήν ότι εφόσον το PSI, αυτή η αναδιάρθρωση του χρέους γίνεται σε εθελοντική βάση, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Με δύο προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα ότι θα τελειώσει γρήγορα και δεν θα γίνουν παρατεταμένες διαπραγματεύσεις οι οποίες θα εισπείρουν νέα κύματα βεβαιότητας για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και το δεύτερο είναι ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να αποκλειστούν από τις ρυθμίσεις όσοι αγόρασαν προσφάτως ομόλογα στις αγορές σε εξαιρετικά υποτιμημένες τιμές τους τελευταίους μήνες, κάνοντας έτσι μια πολύ μεγάλη έκταση κερδοσκοπία, η οποία ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία οδήγησε σε αποτυχία το καλοκαιρινό PSI και χρειάστηκε να γίνει το δεύτερο. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις πιστεύω ότι θα κλείσει και μπορεί να κλείσει το θέμα αυτό και μετά έρχονται τα ζητήματα τι θα γίνουν μετά. Δύο τουλάχιστον νομίζω θέματα πρέπει να εξεταστούν. Πρώτα απ' όλα η αναπλήρωση των οποίων απολειών σημειωθούν στα ασφαλιστικά ταμεία. Θεωρώ αδιανόητο, παρανοϊκό θα τολμούσα να πω, το ενδεχόμενο τα ασφαλιστικά ταμεία να υπαχθούν και αυτά σε διαδικασίες μείωσης της αξίας των ομολόγων και αυτό να ξεσπάσει στις πλάτες των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Αυτό είναι το πρώτο. Το κούρεμα θα πρέπει να γίνει εθελοντικά όπως συμφωνήθηκε, έτσι ώστε να συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας, εννοώντας το τραπεζικό και επενδυτικό τομέα, που εν μέρει έχει και μια σημαντική ευθύνη για την κρίση του 2008 και για αρκετά άλλα θέματα. Το δεύτερο είναι ότι ποτέ το ελληνικό χρέος δεν θα γίνει βιώσιμο εάν η οικονομία δεν μπει σε μια φάση ανάπτυξης. Και 50% κούρεμα να κάνει κανείς και 60 και 70 και 80 εάν η ελληνική οικονομία συνεχίσει να έχει αυτούς τους απίστευτα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όταν βυθίζεται στην ύφεση 4%, 5% και αυτή τη χρονιά, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται ότι θα πούμε σε ανάπτυξη, πάλι ύφεση θα έχουμε 2, 3, 3,5% ανάλογα τώρα με ποιο ρωτάς. Πιστεύω ότι το χρέος έτσι ποτέ δεν θα γίνει βιώσιμο. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αφού κλείσει αυτή η διαδικασία του PSI, το ταχύτερο δυνατόν και με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, επέλθει μια αναπλήρωση απολειών των ασφαλιστικών ταμείων. Το πρώτο το οποίο πρέπει να είναι μέλημα και της ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων θα είναι η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, εγκαταλείποντας όλες αυτές τις συνταγές περαιτέρω πίεσης και συρρήκνωσης του εισοδήματος των εργαζομένων, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα. Αυτά είναι πρακτικές και συνταγές προεξοφλημένης αποτυχίας. Αφού πάρω πρώτα και ένα σχόλιο από τον κύριο Δούκα. Πολύ σύντομα. Έχουμε 5 μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι αν υπάρχει ενδεχόμενο να γυρίσουμε στη δραχμή. Ξεκαθαρίζω, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Πολλοί κόσμος το ρωτάει. Πολλοί κόσμος ρωτάει αν πρέπει να βγάλει τα λεφτά του από την τράπεζα. Η απάντηση στα γρήγορα είναι όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και θα έπρεπε να είναι πρώτο μέλημα της σημερινής κυβέρνησης να ξεκαθαρίσει με όλους τους Ευρωπαίους εταίρους να μην ξανακουστεί κουβέντα για τη δραχμή. Η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ και θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να μην φύγουμε από το ευρώ. Και ότι αυτό πρέπει να είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Το δεύτερο θέμα είναι ότι το πρόβλημα που δημιούργησε και την ανάγκη για το PSI είναι το εξής απλό. Η Ελλάδα κάθε χρόνο χοντρικά και κατά μέσο όρο εισπράττει 55 δις και ξοδεύει 80 με 85. Αυτό το πράγμα, χρόνο με το χρόνο, δημιούργησε ένα χρέος 370 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 55 δις που εισπράττει από φόρους και από όλες τις πηγές, θεωρώ ότι για τόκους μπορεί να πληρώνει maximum 10 δισεκατομμύρια. Που σημαίνει ότι στα 370 δισεκατομμύρια που χρωστάμε σήμερα, το 10 δισεκατομμύρια σημαίνει περίπου 2,4-2,5% επιτόκιο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δώσει στο χρέος που έχει πάνω από αυτό. Τώρα, αν το PSI καταφέρει να κόψει 100 δισεκατομμύρια από το χρέος και πάμε από τα 370 στα 270, αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσαμε να πληρώσουμε περίπου 3-3,1 γενικό τόκο. Θεωρώ δηλαδή πολύ σωστά γίνεται αυτό που γίνεται με το PSI. Θα ήθελα να είναι πιο σκληρό. Πιο σκληρό σημαίνει χαμηλότερο επιτόκιο για μας τους Έλληνες φορολογούμενους. Αυτό θέλει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Γερμανία. Ναι, ακριβώς. Εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη. Προσέξτε, δεν συμφωνούν κυρίως οι τράπεζες. Διότι αυτές θα υποστούν το μεγάλο κόστος. Θεωρώ όμως ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πάλι όμως δεν φτάνει. Εσείς είστε ένας οικονομολόγος αριστερών πεπιθήσεων. Λογικά θα έπρεπε να συμφωνείτε με μια διαδικασία που κόβει τα κέρδη στους κεφαλαιούχους.
Μόνο που σας είχα πει και από το καλοκαίρι την πρώτη συμφωνία και μετά τον Οκτώβρη για τη δεύτερη συμφωνία, ότι ο λόγος που πρέπει να γίνει ένα κούρεμα είναι για να αλλάξει πορεία η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα. Δηλαδή το κούρεμα πρέπει να είναι η αρχή για μια διαφορετική πολιτική που δεν βασίζεται στη λιτότητα. Είναι μια αρχή όμως, δηλαδή πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως, θέλω Κοιτάξτε, να πω. Εξαρτάται τι εννοείται μια αρχή. Αν νομίζετε ότι αυτό που πρόβλεπε το Δουνοτού τον Οκτώβριο, ότι το 2020 με το κούρεμα θα έχουμε χρέος 120% σε σχέση με το ΑΕΠ, δεν είναι μια καλή αρχή. Αποκλείεται να φτάσουμε αυτούς τους στόχους. Ό,τι και να είναι το κούρεμα, το βασικό μας πρόβλημα είναι η σχέση του επιτοκίου με την ανάπτυξη. Αυτό το λένε οι οικονομολόγοι το snowball effect, είναι η επίδραση της χιονιστιβάδας που λειτουργεί να αυξάνεται το χρέος ό,τι σχεδόν ό,τι και να κάνουμε. Το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Το λέω ξανά και νομίζω πάλι σε 2 μήνες πάλι θα με ρωτήσετε το ίδιο. Θα χρειαστεί και άλλο ένα πακέτο και άλλο ένα κούρεμα και πάλι θα με ρωτάτε, μα δεν είναι μια καλή αρχή. Όχι, δεν είναι μια καλή αρχή αν δεν αλλάξει πορεία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το βασικό της εργαλείο. Και το βασικό της εργαλείο είναι ότι μπορεί να διαπραγματευτεί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν πάνω από 12-15 χώρες και όχι να αφήνει την κάθε χώρα να διαπραγματεύεται μόνη τους. Αυτή είναι μια συνταγή αποτυχίας. 3 πράγματα και πολύ γρήγορα. Νούμερο 1. Εδώ έχουμε κάνει μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής 9 Δεκεμβρίου με μοναδική απόφαση, συλλογική απόφαση, ότι το PSI είναι μια πολύ κακή ιδέα. Μια πάρα πολύ κακή ιδέα. Γιατί θίγει το θεμέλιο του σύγχρονου καπιταλισμού που έλεγε ότι τα κρατικά ομόλογα σε ισχυρά νομίσματα είναι μηδενικού ρίσκου. Ήταν ασφαλέστερο να αγοράζεις ελληνικό ομόλογο με την ελληνική σφραγίδα από το να αγοράζεις μια ράβδο χρυσού. Αυτή η βασική αλήθεια του καπιταλισμού καταργήθηκε με το PSI. Ήταν μια αιμονή της Μέρκελ από το καλοκαίρι, την οποία υποτάχθηκε και τώρα εφαρμόζουμε το PSI μόνο κατ' εξαίρεση για την Ελλάδα. Αυτό το λέω για να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που κάνουμε τώρα, σήμερα, αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, είναι μια πολύ επικίνδυνη εγχείρηση, η οποία ευτυχώς όμως, και πάμε στο δεύτερο σκέλος, δεν την κάνουμε μόνοι μας. Δείτε, αν κάναμε αυτή τη διαπραγμάτευση μόνοι μας ως μια χώρα 10 εκατομμυρίων με τόσο τεράστια χρέη. Σήμερα έχουμε δίπλα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλοι λοιπόν αυτοί έχουν πιστεί ότι πρέπει να κάνουμε αυτήν την πολύ επικίνδυνη για τον σύγχρονο καπιταλισμό εγχείρηση με μοναδικό στόχο να ελαφρυνθεί η Ελλάδα. Αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Δούκας, δεν μπορούμε να πληρώνουμε τόσα πολλά λεφτά για τόκους. Το τρίτο και βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους να ανησυχούμε για το αν θα πληρωθεί το ομόλογο του Μαρτίου των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόβλημα των Ελλήνων δεν είναι αν θα πληρωθεί το ομόλογο του Μαρτίου. Το πρόβλημα των Ελλήνων είναι αν θα πληρωθούν τα ομόλογα του Τιτάνα, του ΟΤΕ, της 3Ε, των άλλων ιδιωτικών μονάδων. Γιατί δουλειές, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, πλούτος δεν παράγεται στα γραφεία των καρεκλοκέταυρων, δεν παράγεται στα γραφεία του δημοσίου, αλλά από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό από το οποίο κινδυνεύει σήμερα η Ελλάδα είναι να καταταγεί στις αναξιόπιστες χώρες, στις αναξιόχρεες χώρες, όχι το δημόσιο που ήδη είναι, αλλά ο ιδιωτικός της τομέας, ο οποίος δεν έχει φταίξει σε αυτό το πρόβλημα. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναπτύξουμε το εθνικό εισόδημα. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Μόνο, δυστυχώς, μόνο με ξένες επενδύσεις. Πολλές ξένες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε ορισμένες από τις αγκυλώσεις που έχουμε. Αυτό πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητά μας. Σπύρο και αγαπητοί φίλοι, ας ξεχάσουμε για λίγο τα χρέη του δημοσίου που είναι δομημένα πια με έναν τρόπο πολύ άσχημο και ας ασχοληθούμε με το πώς θα φέρουμε λεφτά στην Ελλάδα να κάνουμε ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και πλούτο. Ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι παρεμβάσεις που έπρεπε να κάνουμε και δεν πράξαμε και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Κόνστας. Κύριε Μάλλη, νομίζω ότι πριν προχωρήσουμε στη νέα δανεϊκή σύμβαση, καλό θα είναι να περάσουν μερικές μέρες αυτοί που θα τη συζητήσουν, ανασκοπώντας τι έγινε τα προηγούμενα 2 χρόνια. Και θα δουν εκεί, με απόλυτα βέβαιος, ότι υπάρχουν 2 πολύ μεγάλες αποτυχίες. Η μία τεράστια αποτυχία των προηγούμενων 2 ετών
είναι η διαρκής υπερφορολόγηση, η οποία γινόταν όχι σε νέους φορολογούμενους, αλλά διαρκώς τους ίδιους και ξανά τους ίδιους φορολογούμενους, οι οποίοι φτάσανε σε σημεία εξουθένωσης. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν μπορούν πια άλλο να ανέβουν τα έσοδα με τις ίδιες μεθόδους επαναληπτικής φορολόγησης που γίνεται. Το δεύτερο σημείο αποτυχίας, παταγώδους αποτυχίας, το οποίο θα διαπιστώσουν αυτοί που θα ασχοληθούν με τη σύμβαση, είναι ότι επιχείρησαν να εφαρμόσουν μέτρα σε ένα καθεστώς διαρκώς και μεγαλύτερης ύφεσης. Αυτό έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις όταν εφαρμόστηκε στη Λατινική Αμερική, στην Ασία, σε ορισμένες χώρες Ανατολικής Ευρώπης, ότι απέτυχε και απέτυχε παταγωδώς και βάναυσα, τσακίζοντας τις κοινωνίες και βυθίζοντάς τις σε ανέχεια ακόμα περισσότερο. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρώτη γραμμή, αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή, επειδή διάφοροι λένε τώρα η κόκκινη γραμμή. Μιλάμε για κόκκινες γραμμές. Λοιπόν. Νομίζω ότι η κόκκινη γραμμή, η οποία επιβάλλεται να ξεκινήσει η νέα Δανειακή Σύμβαση, είναι ότι δεν θα ξαναυπάρξει ύφεση και δεν θα αφήσουν την οικονομία να κατρακυλήσει τόσο χαμηλά, διαλύοντας εργαζόμενους, επιχειρήσεις, μικρομεσαίους και την κοινωνία συνολικά. Έτσι λοιπόν, εγώ θα έβαζα σαν πρώτη προτεραιότητα της Δανειακής Σύμβασης αναπτυξιακές πολιτικές, οι οποίες έτσι όπως έχουν γίνει πια τα πράγματα, δεν γίνονται ούτε με εκκλήσεις, ούτε με ευχολόγια, ούτε τίποτα. Χρειάζεται μια μαζική παρέμβαση δημοσίων επενδύσεων, η οποία μόνο αυτή μπορεί να διασφαλίσει το πέρασμα από μια βαθιά ύφεση σε ένα νέο ξεκίνημα ανάπτυξης. Και μετά, αφού αρχίσει να αναζωπηρούνται η οικονομία, θα έρθουν οι ξένες επενδύσεις. Οι ξένες επενδύσεις δεν θα έρθουν σε μια κοινωνία κατεστραμμένη. Θα έρθουν σε μια κοινωνία η οποία έχει αρχίσει να πατάει ξανά στα πόδια της και θα δούνε ότι αναπτύσσεται μια αγορά. Δεν είναι φιλανθρωπικές εταιρείες οι ξένες επενδύσεις. Μου είπε, ξένες επενδύσεις που λέτε ότι δεν θα έρθει σε ένα κατεστραμμένο κράτος, το είπε ο κύριος Ράχιμπαχ, ότι αν δεν δουν οι ξένοι ότι πιάσατε πάτο, δεν θα έρθουν. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, είτε το δημόσιο δεν έχει χρήματα, είτε οι ξένοι περιμένουν όντως να καταστραφούμε για να έρθουν να επενδύσουν. Επιτρέψτε να ξεκινήσω από το δεύτερο και να πω στον κύριο Ράχιμπαχ ότι δεν απευθύνεται σε κανένα κράτος της Αφρικής. Μιλάει και βρίσκεται ως απεσταλμένος Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να πιστεύω ότι ποτέ δεν θα επαληθευτεί η πρόβλεψή του. Δεν θα αφήσουμε και δεν πρέπει να αφήσει η κοινωνία να πιάσουμε πάτο, να φτάσουμε στην πλήρη εξαθλίωση για να δει ο κύριος Ράχιμπαχ και διάφοροι άλλοι γραφειοκράτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και ότι η οικονομία και η κοινωνία είναι μια μαθηματική εξίσωση, να δούνε να επαληθεύεται αυτή η αθλία πρόβλεψη. Αυτή η αθλία πρόβλεψη την οποία κάνουν για τη χώρα. Θεωρώ ότι ένα από τα ολέθρια λάθη της προηγούμενης διετίας, ανεξήγητο για μένα, είναι η εγκατάλειψη του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, πράγμα το οποίο μπορεί να τους έδωσε μία ψευδαίσθηση ότι ρυθμίζουν λίγο τα ελλείμματα, γιατί περί αυτού πρόκειται, αλλά στην πραγματικότητα έσπρωξε την οικονομία πιο βαθιά στην ύφεση. Τώρα όμως υπάρχει διέξοδος. Ευτυχώς την έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ράχιμπαχ, γιατί δεν συμμερίζονται όλοι αυτές τις εξαθλιωτικές θεωρίες τις οποίες λανσάρει. Αλλά την έδωσε στη διάσκεψη του Ιουλίου, όπου είπε στην Ελλάδα ότι μπορεί να πάρει 17 δισεκατομμύρια ευρώ, το ταχύτερο δυνατό, ανά πάσα στιγμή, και χωρίς να βάλει δική της εθνική συμμετοχή, να τα στρέψει σε έργα μεγάλης κλίμακας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση. Πρέπει να βρεθούν και να γίνουν στην Ελλάδα 5, 8, 10 μεγάλα εργοτάξια σε διάφορους τομείς, είτε οδικοί άξονες είναι αυτοί, είτε λιμάνια, είτε πανεπιστήμια, είτε παραγωγικές υποδομές για τη χώρα τα επόμενα χρόνια, οι οποίες τι θα κάνουν. Και πρέπει να γίνουν όλα μαζί και πρέπει να γίνουν γρήγορα. Θα αλλάξουν το κλίμα. Και από εκεί που λέμε και εσείς κάθε μέρα λέτε στα δελτία ειδήσεων ότι βουλιάζει η οικονομία, βουλιάζει η οικονομία, βουλιάζει η οικονομία, θα αρχίσουν μερικοί και θα βγαίνουν να λένε ότι δεν βουλιάζει και τόσο πολύ και αρχίζει και η ανέλκυσή της. Αυτό θα δημιουργήσει ένα κλίμα, μια ψυχολογία ότι κάτι αρχίζει να κινείται θετικά στην Ελλάδα και τότε θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, όχι μέσω του μηχανισμού εξαθλίωσης που θέλει ο κ. Ράχιμπαχ, αλλά μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης, ότι θα σταθούμε ξανά στα πόδια μας και θα επανέλθει η εμπιστοσύνη σε αυτή τη χώρα. Πάντως, ο κ. Ράχιμπαχ ή άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, παρότι ορισμένες διατυπώσεις τους είναι απαξιωτικές, δεν ευθύνονται για την πολιτική διαχείριση που κάναμε εμείς των πραγμάτων και φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν είπα ότι ευθύνονται. Έχουν ευθύνη όμως και αυτοί και άλλοι για τις συνταγές τις οποίες προτείνουν. Διότι όταν έχει πάθει κάτι και μετά έρχεται
σε επισκέπτεται κάποιος, προφανώς δεν φταίει αυτός που έπαθες κάτι, αλλά όμως σου δίνει και τη λάθος συνταγή, σου οξύνει το πρόβλημα. Το Γλουτού πριν από δύο μέρες έβγαλε ανακοίνωση που φοβάται ότι όλη η Ευρώπη πάει στην ύφεση. Αυτή η ιδέα ότι φταίμε εμείς, ότι η Ελλάδα είναι μοναδική περίπτωση. Θέλετε να ανοίξουμε το κεφάλαιο. Λέτε όμως ότι πρέπει να κοιτάξουμε το παρελθόν μας, να το κοιτάξουμε το παρελθόν μας, αλλά να κοιτάξουμε πώς θα αλλάξουμε τα πρότυπα, τα προηγούμενα που είχαμε.